Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τηλεφωνική σύνδεση. Με... Νάτος, αυτό το παλικάρι, αυτό το τρελό αγόρι με το καπέλο και το σκοπτικό ύφος που. Μεσχέ, bonjour! Comment ça va? Καλημέρα, Αντώνη. Γεια σου, Σύση. Τι κάνεις? Τι κάνει το cheesecake της μαμάς σου? Καλά είναι και η μαμά μου και το cheesecake. Σε χαιρετάω. Αυτό το cheesecake, ρε Αντώνη. Πόσο μου λείπει, πόσο μου λείπει. Τι το έχεις φάει, γιατί το έλεγες. Το έλεγες την άλλη φορά στην εκπομπή, σε είδα. Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό το cheesecake μου έσωσε τη ζωή. Για πες τι έγινε. Ας μην αναπτύξουμε αυτό μου. Last night the cheesecake saved my life. Τι κάνεις, Αντώνη μου, πώς είσαι? Δυστυχώς δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Μια χαρά, δεν είμαι και πολύ καλά. Είχα μια δύσκολη βραδιά γιατί μάλλον είμαι λίγο άρρωστος σήμερα και να δούμε πώς θα βγάλουμε το βράδυ και την εκπομπή. Περαστικά, Αντώνη μου. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι. Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Μια χαρά. Βασικά θέλουμε να μιλήσουμε για αυτές τις δηλώσεις σου και για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα της Φιγαρό και στην εφημερίδα. Το θέμα είναι οι Έλληνες βυθίζονται στη φτώχεια. Και επικεντρώνεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Μιλάνε διάφοροι άνθρωποι που πραγματικά μαστίζονται από την κρίση. Μιλήσαμε για μια κυρία που έχει ένα φροντιστήριο που το έκλεισε ξενογλωσσών γιατί οι γονείς δεν είχαν να πληρώσουν. Μιλάνε άνθρωποι που πραγματικά έχει αλλάξει κυριολεκτικά η ζωή τους. Και έχει φιλοξενεί και δικές σου δηλώσεις η δημοσιογράφος, η Ελληνίδα δημοσιογράφος που είναι ανταποκρίτρια της Λε Φιγκαρό. Και έχεις πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά δηλώσεις που έχουν απασχολήσει. Για Αλεξία Κεφαλά, ναι. Μίλησε μας λίγο, Αντώνη, για αυτή τη συνέντευξη, για αυτό το θέμα. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, επειδή δεν γνωρίζω και καλά γαλλικά. Δεν έχω ακόμα το κείμενο πώς έχει αποτυπωθεί. Δηλαδή, κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα με την Αλεξία, η οποία ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι. Και είπαμε πολλά πράγματα, αλλά 100% δεν γνωρίζω ακόμα. Μεταφράσαμε εμείς πάντως, Αντώνη. Έχουμε το έχουμε μεταφράσει. Πάντως, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω ότι δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά συμβαίνει όταν άνθρωποι που έχουν ζήσει ή που ζουν στο εξωτερικό έρχονται στη χώρα μας και παρατηρούν ορισμένα πράγματα, είναι το πόσο εξωγήινη τους φαίνεται η χώρα μας και όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για όλους εμάς τους Έλληνες να εισπράττουμε αυτήν την έκπληξη των ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό, γιατί όλο αυτό το πράγμα σε ταραπουνάει λίγο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που εμείς εδώ θεωρούμε φυσιολογικό, όλη αυτή την ανομαλία που τη θεωρούμε φυσιολογική, για τους έξω είναι ένας εξωγήινος κόσμος. Βέβαια. Και έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα συσίτια που γίνονται στον Άγιο Δημήτριο, που καθημερινά αυξάνονται τα άτομα που γίνουν σε αυτά τα συσίτια. Υπάρχει ένα... Δεν είναι μόνο τα συσίτια. Χθες είχαμε το θέμα στο Ράιντερ Βίλα που πραγματικά τρελαθήκαμε και είναι ένα, κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα και νομίζουμε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις όσο αφορά τουλάχιστον τις εξελίξεις με την κρίση. Αυτό τα μικρογεύματα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Αλλά γιατί έχουν ξεκινήσει αυτά τα μικρογεύματα στα σχολεία? Γιατί τα μικρογεύματα στα σχολεία, όπως είπαμε και χθες, στο εξωτερικό και στις προηγουμένες χώρες, υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό για να εξασφαλίσουν τη σωστή διατροφή των παιδιών. Αλλά στην Ελλάδα ξεκίνησαν γιατί άρχισαν παιδιά να λιποθυμούν σε διάφορα σχολεία και άρχισαν να λιποθυμούν γιατί δεν είχαν λεφτά από τους γονείς τους, ένα χαρτζιλίκι, προκειμένου να φάνε κάτι κατά τη διάρκεια του σχολείου. Και όπως είπε και η κυβέρνηση επίσημα πλέον, μιλάμε για υποσιτισμένα παιδιά στα σχολεία στην Ελλάδα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται μόνο αυτό, έτσι. Είναι φοβερό, Αντώνη, πραγματικά. Και μάλιστα έχουμε δει και την εκστρατεία που κάνεις ταυτόχρονα για τη βία στα σχολεία. Που και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Εσύ δεν διάβασε δηλαδή την εφημερίδα, δεν έφτασε στα χέρια σου? Γιατί... έφτασε στα χέρια μου, τη διάβασα και δεν κατάλαβα τίποτα. Πώς μίλησατε με την... Στα ελληνικά την κάνατε τη συνέντευξη, σωστά? Στα ελληνικά την κάναμε τη συνέντευξη, ναι. Το μόνο που γνωρίζω από τα γαλλικά είναι το Αντώνης νο παρολεπά εκουτέ πια, γιατί μου το έλεγε συνέχεια η καθηγήτρια των γαλλικών. Έχουμε κρατήσει λοιπόν εμείς τη δήλωσή σου που λέει: τίποτα δεν λειτουργήσε καλά μέχρι τώρα, τα πάντα καταραίουν. Κανείς στην Ελλάδα δεν εκπλήσεται από το γεγονός ότι το ασθενοφόρο που πήγε να βοηθήσει το σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο άργησε. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι πήγε έστω και ένα.
είπε. Σχολιάζοντας την αγανάκτηση των Ελλήνων, κατήγγειλε προδοσία των ελίτ. Φοβάμαι ότι ακόμα και αν οι Έλληνες αλλάξουν, αυτό θα είναι μόνο προσωρινό. Ο Αντώνης Κανάκης επιτέθηκε στα μέτρα λιτότητας, στις δυναστείες όπως τις χαρακτήρισε που κυβερνούν τη χώρα, στην διακόβουλη ευρωπαϊκή κριτική και ιδιαίτερα στην τραγική αναποτελεσματικότητα του προγράμματος που επιβλήθηκε από το τερματισμό της κρίσης. Αυτό διαβάσαμε εμείς, Αντώνη. Σε ενημερώνουμε πριν σε αφήσουμε. Τι είπες? Είναι μέσα από μια μεγάλη συζήτηση που είχαμε με την Προφανώς. Προφανώς. Για το χαμάμ των βουλευτών. Πολλά πράγματα και βγήκε αυτή η παράγραφος. Για το χαμάμ των βουλευτών ανέφερες κάτι που κόπηκε και ήταν χτες σας απασχόλησε και ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική είδηση. Συγκλονιστική είδηση. Συγκλονιστική είδηση και όπως είδες δεν θα εγκαθίσουμε μέσα από μέρα. Και ξεκινάμε από σήμερα μια καμπάνια για να ξανανοίξει το χαμάμ και τα άγωνα των βουλευτών. Θα σας δούμε το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη μου. Είμαστε φαν σου μεγάλη, το ξέρεις. Σε παρακολουθούμε και σε αναπαράγουμε κάθε μέρα. Το Αντώνη και όλο το παιδί μου βέβαια. Εκεί γιατί δεν έχω ανοιχτή τηλεόραση, οπότε δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και τα υπόλοιπα παιδιά. Είμαστε με τον Πέτρο Λαγούτη εδώ τώρα και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Και εγώ φαν. Φιλιά και πολλά, Αντώνη. Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Κανάκη.